γενιάζεται μια νέα εποχή όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, το περιβάλλον γενικότερα στο Μαλεβίζι. Δύο νέα απορριμματοφόρα θα ενισχύσουν πλέον το στόλο της υπηρεσίας καθαριότητας για να προσαρμοσμένα μάλιστα στις ανάγκες της διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων, που είναι μια νέα ανάγκη και ένας νέος στόχος για συνολικότερο σχεδιασμό του νησιού σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων. Οργανικά απορρίμματα, λοιπόν, 200 περίπου κάδοι οικιακοί για την διαλογή των οργανικών απορριμμάτων, κομποστοποιητές οικιακοί, 200 και αυτοί, για να ενισχύσουμε την προσπάθεια. Προφανώς θα γίνουν οι αντίστοιχες ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις. Σήμερα είναι εδώ και τα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο για να τους ενημερώσουμε, γιατί σε αυτούς απευθυνόμαστε, στις επόμενες γενιές. Αυτός είναι ο στόχος, ένα Μαλεβίζι πιο καθαρό, περιβαλλοντικά βιώσιμο για τις επόμενες γενιές περισσότερο. Σε αυτή τη μάχη, λοιπόν, έχουμε μαζί μας και αυτόν εδώ το νέο εξοπλισμό, το σύγχρονο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Πότε θα μοιραστούν οι κάδοι, κύριε Δήμαρχε, και πού θα δοθεί προτεραιότητα? Θα δοθούν προτεραιότητα στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση σύμφωνα με τις μετρήσεις και τον τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων. Άρα αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες, η εκκίνηση αυτής της διαδικασίας. Είμαστε βέβαια σε συνεννόηση και με την μονάδα διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων στον Επανοσύφη, γιατί από εκεί εξαρτάται και ουσιαστικά η έναρξη αυτής της νέας διαλογής, του νέου ρεύματος. Και με τα ξενοδοχεία θα γίνει αντίστοιχη διαδικασία, διότι αυτοί είναι οι μεγάλοι καταναλωτές και αυτοί είναι, αν θέλετε, οι μεγάλοι εταίροι αυτού του προγράμματος. Επομένως, ετοιμάζουμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα για το καλοκαίρι που έρχεται σε σχέση με τη διαχείριση οργανικών απορριμμάτων. Στόχος μας είναι να ενισχυθεί συνολικότερα η υπηρεσία καθαριότητας. Σε αυτό το στόχο, τα οργανικά απορρίμματα είναι στην κορυφή και για οικονομικούς λόγους. Να θυμίσω απλά ότι η επιβάρηση με το τέλος ταφής στο χιτά πέρα γαλήνων μας καθιστά μη βιώσιμους οικονομικά. Επομένως, πρέπει να λιγοστεύσουμε τις ποσότητες που οδηγούνται στους περαγαλήνους, του σύμμικτου δηλαδή απορρίμματος. Ανακύκλωση, μπλε κάδος, πράσινος κάδος στο σύμμικτο και οργανικά απορρίμματα. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία βασικά ρεύματα που στο Μαλεβίζι οφείλουμε να δώσουμε βάση. Σε αυτή τη μάχη θέλουμε μαζί μας και τους δημότες. Βεβαίως, εμείς κάνουμε και ένα σχεδιασμό για την ενίσχυση της καθαριότητάς μας και με προσωπικό αλλά και με επιπλέον στόλο. Αυτή είναι η μάχη που δίνουμε. Αυτός είναι, αν θέλετε, και ο βασικότερος μας στόχος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπηρεσία Καθαριότητας, τους εργαζόμενους, τα στελέχη, τους αντιδημάρχους και τον Μιχάλη τον Αλμπαντάκη, που κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας διαχειρίστηκε την ένταξη στο πρόγραμμα που ΕΣΠΑ, που σήμερα έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα αυτής της ένταξης. Στον νέο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, στον κύριο Ρεράκη, που ήταν στην προηγούμενη δημοτική θητεία, και στον Μανώλη τον Βίστη, που σήμερα είναι ο νέος αντιδήμαρχος, στα στελέχη, στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Και βεβαίως στον Περιφερειάρχη Κρήτης, στον ΕΣΔΑΚ, στον κύριο Αρναουτάκη, στον κύριο Καλογεράκη, γιατί μαζί στο σχεδιασμό αυτόν νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα.